καθώς αποβλήθηκε ο Σκόκο στο 58, αλλά και ο Χουάν Φραν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων, ο Ντούρο με 2 γκολ. Η ΑΕΚ ισοφάρισε 2 φορές, πρώτα με τον Μπλάνκο, στη συνέχεια με τον Παυλή. Όμως δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει στη συνέχεια και να πετύχει και ένα τρίτο τέρμα. Άλλωστε έπαιζε με 2 παίκτες λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Καφού, με εμπειρία στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Δικουμάνα, χαμηλά. Πέρασε η μπάλα το πλασέ και τον γκολ για την Ομόνια. Έρχεται από τον Ντούρο. Στο 10ο λεπτό ακριβώς του αγώνα. 1-0 για την κυπριακή ομάδα. Το πλασέ από τον Κλόντι Ντούρο με το δεξί, ενώ αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ. Και τώρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εδώ κοιτάξτε πώς αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ, καθώς περνάει η μπάλα. Γίνεται μια προσπάθεια προσποίηση από τον Κλέιτον, το πλασέ. Όχι πολύ δυνατό. Περνάει η μπάλα από τον Μπασινά. 1-0 για την Ομόνια. Σοκ για την ομάδα του Γιώργου Δόνη, που πλέον έχει 2 γκολ στην πλάτη και η αποστολή της γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Από άλλη κάμερα το γκολ για την Ομόνια. Το φάουλ με τον Ντούρο, η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για την Ομόνια με τον σκόρερ της το 13. Με το αριστερό ένα βολέ κυνηγάει την μπάλα ο Ντούρο και προσπαθεί να βγει πίσω από τους αμυντικούς ΣΑΕΚ. Μόνος του ανάμεσα σε δύο παλεύει, πέφτει, παίζεται λέει ο Κιν Κέφερ, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει παράβαση το 15. Το 1-0 για την Ομόνια, ο Μπασινάς φέρνει στην περιοχή της. Κεφαλιά και ισοφάρηση για την ΑΕΚ με τον Μπλάνκο. Η απάντηση της ελληνικής ομάδας με τον Αργεντίνο στο 16. Υπέροχο άλμα και υπέροχη κεφαλιά εδώ οι οπαδοί της ΑΕΚ που πανηγυρίζουν. 1-1. Ξαναπαίνει στο παιχνίδι η ομάδα του Γιώργου Δόνη και πανηγυρίζουν οι παίκτες της. Καθώς το διάστημα αυτό στο οποίο ήρθε το γκολ είναι ιδανικό για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Κοιτάξτε τον Μπλάνκο πώς σηκώνεται και παίρνει την κεφαλιά στον αέρα από τον Βέντσελ. Στη σέντρα του Μπασινά, εδώ. Εκπληκτική κεφαλιά του Ισμαήλ Μπλάνκο. Η απάντηση της ΑΕΚ έρχεται 6 λεπτά μετά τον γκολ του Ντούρο. Ξέσπασμα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πολύ χώρη εκεί για τους παίκτες της Ομόνιας στη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ. Ένα σουτ out. Στο 38 από την πρωτοβουλία για μια ακόμη φορά του Κλόντι Ντούρο. Ράμος για τον Άγγελο Μπασινά. Βλέπει την κίνηση του Καφέ. Η παλιά του είναι για τον Καφέ. Ο Πλέτς διώχνει ευκαιρία με τον Σκόκο τώρα. Που θέλει να φέρει σε σημείο για σουτ. Το κάνει στο 41. Πρώτο σουτ μετά από πάρα πολλή ώρα για την ΑΕΚ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ ζητούν ένα γκολ ακόμη για την ομάδα τους. Το κόρνερ με τον Μπασινά στο 42. Προσπαθεί με ένα γυριστό και απειλεί την εστία της Ομόνιας ο Κυριάκος, αλλά ο Κιν Χέφερ βλέπει φάουλ στην προσπάθεια του Έλληνα παίκτη και σταματάει η φάση στο 42ο λεπτό. Κεφαλιά χωρίς αποτέλεσμα από τον Χαραλάμπος που είχε προωθηθεί. Νάτος γυρίζει στη θέση του, η μπάλα out. Ράμος. Μπλάνκο έξυπνα, σηκώνει για το Σκόκο, ευκαιρία για την ΑΕΚ, κεφαλιά όμως από τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή, μακριά από την εστία στο 57. Για να δούμε τον Σκόκο πάντως, να παίρνει την πρωτοβουλία, να περνάει όλο τον κόσμο, να παίρνει φάουλ, όχι. Ο διαιτητής θεωρεί ότι κάνει θέατρο, ο Αργεντινός θα τρίψει χίτιμο. Το 58 λεπτό. Από το πρώτο ημίχρονο να πω... Και ο Σκόκο, ο οποίος είχε δει κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο και αποβάλλεται στο 58. Πλήγμα για την ΑΕΚ, μένει με 10 παίκτες για αυτή τη φάση. Ο ποδητής θεωρεί ότι ο παίκτης ΑΕΚ κάνει θέατρο και παίρνει δεύτερη κίτρινη. Είχε δεχτεί κίτρινη το 21ο λεπτό για διαμαρτυρία και παίρνει δεύτερη από τον Κιν Χέφερ. Πλήγμα για την ΑΕΚ λίγο πριν τη συμπλήρωση μια ώρα. Με τις δύο κίτρινες του Σκόκο που φεύγει από το μάτς άδοξα. Είναι λίγες επιλογές πλέον. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει. Η ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Η Ομόνια
Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Κλόντι Αντούρο να πετυχαίνει το δεύτερο δικό του γκολ στο 70-2-1. Η ΑΕΚ ήθελε ένα δεύτερο γκολ. Το πετυχαίνει όμως η Ομόνια. Και έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση πρόκριση. Ενώ απομένουν 20 λεπτά αγώνα. Η ΑΕΚ θέλει δύο γκολ τώρα. Με παίκτη λιγότερο και ο Δόνης ξέρει τη δυσκολία. Το 2-1 στη χειρότερη στιγμή για την ΑΕΚ. Λίγο μετά την αποβολή του Σκόκο. Εδώ η πάσα καθυστερεί να πέσει ο Ρίκα στον αντίπαλό του. Στην αριστερή γωνία του Σάχα η μπάλα από το σουτ του πιο ουσιαστικού παίκτη της Ομόνιας, του Κλόντι Αντούρο. Δύο δικά του γκολ φέρνουν την Ομόνια μια ανάσα από την πρόκριση και την παρουσία αύριο στην κλήρωση της συνέχειας του οσμού στο Μονακό. Η ΑΚ καλείται να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Να κάνει μια υπέρβαση άνευ προηγουμένου με παίκτη λιγότερο, να βάλει δύο γκολ. Για να δούμε την παλιά για τον Πλάνκο. Την ευκαιρία ο Αργεντίνος τη χάνει. Στο 78. Να προσπαθήσουν με αυτό το πλάγιο. Παίρνοντας την μπάλα εντός περιοχής, παίκτες ΑΕΚ. Κεφαλιά του Παυλή. Στα χέρια του Γιωργαλίδη στο 82. Μπλάνκο στο κοντρόλ, το γύρισμα προς τα πίσω, το σουτ, γκολ, τρομερό για την ΑΕΚ από τη βολίδα του Παυλή και τρέχουν οι παίκτες ΑΕΚ, 2-2 στο 89. Η ΑΕΚ που θέλει ένα ακόμη γκολ. Φοβερό σουτ από τον Μιχάλη Παυλή, βολίδα, η μπάλα στα δίχτυα μετά την πάσα του Μπλάνκο, 2-2. Από θέματα ψυχής, αλλά και ελάχιστος χρόνος τώρα μπροστά για την ομάδα του Δόνη. Κοιτάξτε το σουτ του Παυλή. Και ο Νικουλέσκο θα πάρει κίτρινη για την καθυστερή. Είναι έτοιμος να εκτελέσει με δύο παίκτες απέναντί του στο τείχος για την ΑΕΚ. Το σουτ το οποίο δεν είναι καθόλου ακίνδυνο. Ο Σάχα με διπλή προσπάθεια μαζεύει. Τρέχει η ΑΕΚ, βιάζεται. Ένα γκολ της λείπει. Θρίλερ στο τέλος. Χάνουν οι παίκτες ΑΕΚ την μπάλα. Παίρνει ο Κάς. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Χουαφράν. Που θα δει κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις. Δεύτερη αποβολή για την ΑΕΚ. Απευθείας κόκκινη στον Ισπανό από τον Κιν Χέφερ, ο οποίος θεώρησε ότι ο Χουανφράν χτυπάει με πρόθεση από πίσω τον αντίπαλό του και του δείχνει κόκκινη. Για να δούμε. Η κόντρα, καθώς ο Χουανφράν κάνει το λάθος. Φεύγει ο Κάς. Νομίζω υπερβολική, πέρα ως πέρα, η κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Υπερβολή του Κιν Χέφερ εδώ. Δείχνει κόκκινη στον Χουανφράν. Καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν σε προφανή θέση για γκολ ο Κάς. Από τα πλάγια. Ενώ γύριζαν κι άλλοι παίκτες ΑΕΚ να μαρκάρουν. Με 9 παίκτες η ΑΕΚ. Ο Κιν Χέφερ σφυρίζει για τελευταία φορά. Η Ομόνια παίρνει μια ιστορική πρόκριση και περνάει. Στο κύπελο ΕΦΑ στη συνέχεια του θεσμού θα βρεθεί αύριο για την προσωπία της στο Μονακό για την κλήρωση. Το χρονόμετρο δεν έχει πια καμία σημασία, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ μάλιστα τελείωσε με 9 παίκτες αυτό το μάτς και ο συνεργάτης του Γιώργου Δόνη, ο κ. Αγγελίνας, έχει κατευθυνθεί προς τον τέταρτο. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ για την τελευταία φάση και για την διαιτησία του Κιν Χέφερ. 2-2, το οποίο δεν είναι σκορ πρόκριση για την ΑΕΚ. Η Ομόνια συνεχίζει με συνολικό σκορ 3-2 υπέρ της, με τον γκολ του Καφού στο πρώτο παιχνίδι.